μέρες για να καιρό. Παρατρίχα τα είχα πνιγεί και οι δύο. Δηλαδή τους αναποδογύρισε η σωροπάδα. Ναι. Ήμασταν εγώ με το χοντραουλικά στην παραλία. Τη βρίσκαμε παίζοντας με τα χώματα. Πετούσαμε χώματα ο ένας στο κεφάλι του άλλου. Ο χοντραουλικάς ξέρεις που αρέσει να παίζει. Και εμένα όμως κάπου μ' αρέσει το παιχνίδι. Που λες εν τέλει εκεί που παίζαμε, του δίναμε να καταλάβει δηλαδή, πρόσεξα πέρα μακριά κάτι που σάλιβε στο νερό. Έμοιαζε σαν αρκώτα κατά πάρμα στην άνθρωπη. Μετά όμως ξαφνικά έβλεπα ότι δεν έβλεπα τίποτα. Έινω κάτω λέω, θα ρω πως βλέπω εκεί πέρα να κολυμπούν ανθρώπους. Μπα, μου κάνει εκείνος. Στον ύπνο είσαι ακόμα, δεν βλέπεις καθαρά. Παστίχημα. Κάνω εγώ. Δεν έχω σκοτωδίνη. Κάνω εγώ. Είναι δυο άνθρωποι. Κάνω εγώ. Και κολυμπάνε είσαι κατά εδώ. Κάνω εγώ. Είσαι. Κάνεις εσύ. Ναι, κάνω εγώ. Στίχημα 10 φράγκα ότι είναι. Στίχημα και παραστίχημα. Μου κάνει εκείνος. Να! Ορίστε τα λεφτά. Μου κάνει εκείνος. Μου λες δεν είχαμε προλάβει να μιζάρουμε και βλέπω δύο ανθρώπους να πέσουν στην επιφάνεια. Μας κάνανε συνάνω. Μαζεύω από κάτω στοιχήματα και του λέω «Έλα Λουκά!» Έλα Λουκά και πάμε να τον βοηθήσουμε. Όχι! Είπε εκείνος, έχασα εξαιτίας του σύν. Με δυο λόγια του τάψαλα άγινα. Και εν τέλει μπήκαμε σε μια βάρκα και με τα πολλά τους βγάλαμε από το νερό. Και έπειτα τους φέραμε και τους δω στη φωτιά. Και έπειτα ξεγυμνώθηκαν για να στεγνώσουν. Και έπειτα ήρθε και η Ματιουρίν εκεί. Η Ματιουρίν! Και τις κάνανε γλύκες. Και έπειτα ήρθαν άλλοι δύο από την παρέα. Καιρό! Έπειτα άλλοι δύο από την παρέα τους και εκείνοι. Καιρό! Έτσι γίναν τα πράγματα, Σαρλότ, για να μην πολυλογώ. Καιρό! Εκεί πέρα μήπως ήταν και κάποιος πολύ καλοφτιαγμένος. Ναι, είναι το αφεντικό. Κάποιος σπουδαίος πρέπει να είναι. Πολύ σπουδαίος κύριος. Τα ρούχα του έχει χρυσάφι από πάνω μέχρι κάτω. Όσο σπουδαίος όμως κύριος και αν είναι, θα είχε πάει φούρτο στο Θεό μου! Εάν δεν ήμουν εκεί πέρα εγώ. Δες τον εκεί! Μα το Χριστό χωρίς εμάς θα ήταν τώρα με τα ψάρια! Είναι ακόμα σπίτι σου πιερό, ολόγυμνος! Όχι, δεν! Ξαναντήθηκε μπροστά μας! Θεούλη μου, ποτέ δεν είχα ξαναδεί να δίνουν έναν. Αυτοί οι κυριαρχικοί βλεξίματα μπερδέματα έχουν με τα ρούχα τους. Εγώ μέσα σε όλα αυτά θα έκανα προσανατολισμό. Και μόνο που τα βλέπα είχα πάθει πλάκα. Μα τα Θεό καιρό πρέπει να πάω να τα δω λιγάκι όλα αυτά. Άκου όμως πρώτα κάτι που έχω να σου πω και εγώ Σαρλότα. Άντε μπρος πες το. Τι είναι. Δες να δεις Σαρλότα. Πρέπει που λένε να ξαλαφρούσω την καρδιά μου. Σ' αγαπώ, το ξέρεις. Και είναι μισηλιό σαν να παντρευτήκαμε. Αλλά να πάρει. Δεν είμαι από σένα καθόλου ικανοποιημένος. Πώς, τι θα πει αυτό. Θα πει ότι αληθινά μου φέρνεις μεγάλη στενοχώρια. Δηλαδή πώς. Γαμώτο μου, δεν μ' αγαπάς καθόλου. Αυτό είναι όλο. Ναι, αυτό είναι όλο κι άλλο θες. Για θα σου καιρό, συνέχεια αυτό μου λες. Συνέχεια αυτό σου λέω, γιατί συνέχεια είναι αυτό. Εάν δεν ήταν συνέχεια, τότε θα σου έλεγα συνέχεια αυτό. Μα τι παραπάνω χρειάζεσαι, τι θέλεις. Γαμώτο μου, θέλω να μ' αγαπάς. Και δεν σ' αγαπώ. Όχι, δεν μ' αγαπάς. Εγώ όμως κάνω ό,τι μπορώ για να μ' αγαπήσεις. Δεν είναι ωραίο, ξέρεις, τίμιο, τους ανθρώπους που μας αγαπούν να μην τους αγαπάνε. Χαζουλή. 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 Έλα, εγώ σ' αγαπώ. Χαζουλή.
Πολύ ωραία μ' αγαπάς. Μα τι θέλεις να κάνω? Ό,τι κάνει όλος ο κόσμος όταν αγαπάει πραγματικά. Και δεν σ' αγαπώ πραγματικά. Όχι. Αυτό όταν συμβαίνει φαίνεται. Κανένας όταν αγαπάει μόνο του την καρδιά κάποιο πρόσωπο για να του το δείξει κάνει χιλιαδικό. Πάρε τύχο τρίτο μας που έχει χάσει το μυαλό για τον αερό Ρομπέν όταν περνάει αυτός όλο και κάποια τρικλοπαδιά του βάζει ή τους γορίζει καμιά σφαλιάρα. Της προάλλης καθόταν σε ένα σκαμπί, του το τράβηξε εκείνη από κάτω και εκείνο ζωβρέατη και φάλε της πλατής του χώμα. Γαμώτο μου! Έτσι καταλαβαίνουμε αυτούς που αγαπιούνται. Εσύ ποτέ ούτε μια λέξη δεν μιλάς. Στέκεσαι διαρκώς εκεί σαν ξόαλο και 20 φορές να παίρνω αγάπη μπροστά σου δεν θα ξεκουνιώσουν ούτε ένα χαστό και να μου δώσεις ή έστω να μου πεις μια νεξούλα. Γαμώτο μου! Τελικά το πράγμα καμιά απόλαυση δεν έχει. Είσαι πολύ ψυχρή γυναίκα. Τι θες να κάνω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, δεν μπορώ να τον αλλάξω. Ο χαρακτήρας δεν έχει σημασία. Όταν κανένας αγαπάει, ο χαρακτήρας πάει περίπατο. Τέλος πάντων, εγώ σε αγαπώ σοβαρό. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος, σε αγάπη και μια άλλη. Τώρα μάλιστα, την πληρώνω και από πάνω που να πάρει και να σηκώσει. Θα το έλεγες αυτό αν μ' αγαπούσες. Για μη με βρίζεις. Για μότο μου, τι κακό σου κάνω, ένα πράγμα σου ζητώ, λίγη αγάπη. Χαιρόμαι, έχεις πάσει τα... Αυτός έγινε την αυτοκύριο. Ναι, αυτός. Να πέρα ένα ποτήρι για να σκυλωθώ. Μας έσωσε! Εσείς πάλι από την αρχή! Το ουρανό, αν φτάνει! Δεν μου λες, δεν νομίζεις ότι αυτή αξίζει πιο πολύ από την προηγούμενη? Ασφαλώς! Ωραία μου! Πώς αυτή η τόσο ευχάριστη συνάντηση! Μέσα σε αυτό το αγροτικό περιβάλλον, ανάμεσα σε αυτά τα δέντρα, σε αυτά τα βράχια, πώς είναι δυνατόν να βρίσκει κανείς πρόσωπα φτιαγμένα όπως εσείς? Όπως βλέπετε, κύριε, είμαι. Είστε από αυτό το χωριό? Μάλιστα, κύριε. Και μένετε εδώ? Μάλιστα, κύριε. Λέγεστε? Μάλιστα, κύριε. Λέγεστε? Σαρλότ, μίσος. Τι όμορφο πλάσμα και τι διαπεραστικά μάτια. Κύριε, με κάνετε και ντρέπομαι. Θα μην ντρέπεστε καθόλου όταν ακούτε να σας λένε την αλήθεια. Σκανανέ, τι γνώμη έχεις εσύ γι' αυτό? Είναι δυνατόν να δει κανείς τίποτα απολαυστικότερο? Γυρίστε λίγο, σας παρακαλώ. Πω, τι όμορφη μέση. Παρακαλώ, σηκώστε λίγο το κεφάλι. Αχ, τι χαριτωμένο πρόσωπο. Ανοίξτε τα μάτια σας. Τελείως. Αχ, τι όμορφα που είναι. Για να δω λίγο, σας παρακαλώ, τα δόντια σας. Αχ, πόσο πλασμένα είναι για τον έρωτα. Και αυτά τα λυπηστερά χέλη, ποτέ δεν έχω ξαναδεί τόσο σαγηνευτικό πλάσμα. Κύριε, αυτά τα λέτε από ευχαρίστηση για να με κοροϊδέψετε. Να σας κοροϊδέψω? Εγώ, για το όνομα του Θεού, σας μιλώ από τα μάτια της καρδιάς μου. Εάν είναι έτσι, τότε σας είμαι κατά υποχρεωμένη. Εγώ έχω φόνο μόνο στην ομορφιά σας. Πρέπει να είστε χρεωμένοι. Κύριε, αυτά που είπατε
μιλάει για μένα και εγώ δεν έχω το μυαλό για να σας απαντήσω. Καλά, κοίτα λίγο τα χέρια της. Μικρή, μικρή, είναι μαύρα σαν και εγώ δεν ξέρω τι. Με κλείτε τώρα, είναι τα ωραιότερα του κόσμου. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ να τα φιλήσω. Κύριε μου, κάνετε τρομερή τιμή. Εάν το ξέρα από πριν θα φρόντιζα να τα πλύνω με πίτουρο. Πείστε μου κάτι όμορφη, Σαρλότ. Ασφαλώς δεν είστε παντρεμένοι. Όχι, όχι κύριε. Όπου να είναι όμως θα παντρευτώ με τον Πιερό, το γιο μιας γειτόνισσας στη Σιμονέτ. Τι. Ένα πλάσμα όπως εσείς θα γίνει γυναίκα ενός απλού χωριάτη, όχι, όχι. Μόνο από εσάς θα εξαρτηθείτε να σας αποσπάσω από αυτό το άθλιο μέρος και να σας τοποθετήσω στη θέση που σας αξίζει να βρίσκεστε. Αναντήρητα έχει κάποια υπερβολική ταχύτητα αυτός ο έρωτας, ε? Και λοιπόν, Σαρλότ, είναι αποτέλεσμα της μεγάλης ομορφιάς σας, καταλαβαίνετε. Uh-huh. Είναι ανάλογα, θα μπορούσε να την αγαπήσει κανείς σε 6 μήνες. Εγώ σας αγάπησα εσάς σε 1/4. Πόσο σας χαίρομαι. Τι ωραία που απαγγέλλετε, δίνετε την εντύπωση ότι τα έχετε αποστηθήσει. Μιλάτε ακριβώς σαν να διαβάζετε βιβλίο. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε, όταν μιλάτε έτσι δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ. Αυτά που λέτε μου δίνουν ευχαρίστηση και θα ήθελα με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου να σας πιστέψω. Ναι, καθέν όπως μου έλεγαν ότι ποτέ δεν πρέπει να πιστεύω τους κυρίους και ότι εσείς, οι άνθρωποι της αυλής, είστε κόλακες. Και δεν έχετε στο νου σας παράπονο που δεν ξαπατάτε τα κορίτσια. Όχι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε κύριε, δεν είναι ευχάριστο να σε ξαπατούν. Είμαι μια φτωχή χωριατοπούλα, αλλά για μένα η τιμή δεν έχει. Θα προτιμούσα να με δουν νεκρή παρά ετοιμασμένη. Σαρλότ, σας αγαπώ. Σας αγαπώ με κάθε καλό και τίμιο σκοπό. Για να σας αποδείξω ότι λέω την αλήθεια, σας πληροφορώ πως ο μοναδικός μου στόχος δεν είναι άλλος από το να σας παντρευτώ. Ορίστε, είμαι έτοιμος να το κάνω όποτε το θελήσετε. Μάρτυρα του λόγου που σας έδωσα, παίρνω αυτόν τον άνθρωπο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας παντρευτεί όσες φορές θέλετε. Καλό, το βλέπω καθαρά πως δεν με ξέρετε ακόμα. Με αδικείτε απάντα. Ναι, που με κρίνετε από τους άλλους. Θεέ μου, δεν ξέρω γιατί όχι την αλήθεια. Άκμε του τρόπου σας όμως κάνετε τον άλλον να σας πιστέψει. Όταν με πιστέψετε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα με δικαιώσετε. Θέλετε να συγκατατεθείτε να γίνετε γυναίκα μου, ε? Ναι! Σας παρακαλώ όμως, κύριε, μην με ξεγελάσετε. Θα του είχατε βάρος στη συνείδησή σας. Βλέπετε πόση εμπιστοσύνη σας έδειξα. Μου φαίνεται πως αμφιβάλλετε ακόμα για την ειλικρίνειά μου. Όχι, σας πιστεύω. Δώστε μου το φαίνω άλλο φυλάκι. Για να επισφραγίσετε αυτό που είπατε. Δεν σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε πολύ άραπηρα. Δεν θα έρθω έξω καμιά πλευρίτιδα. Ποιος μου στέλνει αυτόν τον ανέδη. Σας λέω, κρατηθείτε. Είπαστε να φτάνετε τη μνηστή μας. Α, τη φασαρία! Α, το Θεό του! Δε σπρώχνουνε έτσι! Χαίρο, άσχολα να κάνει τη δουλειά του! Πώς είπατε να τον αφήσω να κάνει τη δουλειά του! Είναι και να τον αφήσω! Επειδή είστε κύριος, νομίζετε ότι μπορείτε να χαϊδολογάτε τις γυναίκες μας κάτω από τη μύτη μας. Τραβάτε, χαϊδολογήστε τις δικές σας.
Ε? Έξω. Ου, γαμώτο, μη βαράτε. Ου, ο γαμώτο. Α, κύριε, κύριε. Ανοίγετε. Αυτό που σας έσωσε από το πνίξιμο. Κύριε. Αφήστε πια αυτό το κακομύρι. Επιβαρύνετε τη συνείδησή σας που τον δέρνετε. Ακού εδώ, παιδάκι μου. Σήκω, φύγε και μην πλέσκουμε. Πάκε τέρα να του λόγω. Χαίρομαι, θυμώνεις. Αυτός ο κύριος θέλει να με παντρευτεί. Πώς. Για πότο. Σε μένα έχεις δώσει λόγο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έλα, Πιερό. Πιερό, μη σε αναχωριέσαι. Κάτι θα κερδίσεις κι εσύ από μένα. Όταν γίνω κυρία... Ω, γαμώτο! Κύριε! 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 Ματιορίν! Αχ, χαιρό! Ματιορίν! Εδώ! Ζηλεύει επειδή με βλέπει που σας μιλώ, θα ήθελε πολύ να την παντρευτώ. Εγώ όμως της είπα ότι θέλω... Α, εσάς, για να σου πω! Σαρλότα! Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά! Να μπαίνεις σε ξένα χωράκια! Μα Κιουρί, δεν είναι τίμιο να ζηλεύεις που μου μιλά ο κύριος! Ο κύριος εμένα είναι πρώτη! Μπορεί εσύ να σε είδε πρώτη, εμένα όμως με είδε δεύτερη και μου υποσχέθηκε να με παντρευτεί. Καλέ, τι μας λες! Σε μένα μου σκέφτηκε να παντρευτεί! Όχι σε εμένα! Σε μένα! Δίκιο, ας το πει. Να το σε δω, αν δεν λέω την αλήθεια, θα διαψεύσει. Κύριε! Τι σου πήγατε να παντρευτείτε. Με δουλεύετε, ε! Τ' άκουσε! Εσύ, τ' άκουσε! Κύριε, είναι αλήθεια. Ότι να τις παντρευτείτε και τις δυο. Ναι! Πώς μπορείς να κάνεις τέτοια σκέψη. Εμένα θα είναι ο νυμφίος του ανθρώπινου γένους. Κουσμάν. Κουσμάν, κανάρε!
Να σας ειδοποιήσω. Το κλίμα εδώ δεν είναι καλό για σας. Πώς! 12 με άλογα, τσατσά. Πρέπει να φτάσουν εδώ από στιγμή σε στιγμή. Γιατί! Γιατί, Κουσμάν! Γιατί, Κουσμάν! Γιατί... Γιατί... Γιατί! Γιατί, Κουσμάν! Δεν ξέρω! Κουσμάν! Δεν ξέρω με τι τρόπο κατάφερα και σας ακολούθησε. Την είδηση την έμαθα από ένα χωρικό. Και... Και, Κουσμάν! Εκείνη το ρώτησα και του έκανε την περιγραφή σας. Το πράγμα επήγει. Καναρέλ! Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο καλύτερο. Φύγε. Καναρέλ! Φύγε!